Έκπληξη, οργή και πολλά ερωτηματικά, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε η συμπεριφορά του Ερντογάν απέναντι στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα θέμα που προβλημάτισε τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την στάση και τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε λοιπόν τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε τις επόμενες ημέρες με τον Πανεπιστημιακό, τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη. Καλησπέρα κύριε Τοπαλίδη. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Κύριε Τοπαλίδη, μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η ανάρτησή σας. Μία αφίσα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τρεις άδειες καρέκλες, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά οι γυναίκες αξίζουν την ίδια αναγνώριση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Μια φύσα, ένα κείμενο που έκανε τον γύρο του κόσμου και βέβαια είδαμε όλοι μας τις εικόνες και την συμπεριφορά αυτή του Ερντογάν, που δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Κύριε Μαρκοπούλου, η συμπεριφορά του Ερντογάν είναι χαρακτήριστη από μόνη της, έτσι κι αλλιώς. Εδώ βέβαια το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ακολούθησε και ο κύριος Δράγκη, πήρε μια πρωτοβουλία. Καταρχήν ζήτησε να συζητηθεί το θέμα ο κύριος Βέμπερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, κεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, να συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο για να δούμε τι ακριβώς έγινε και τέλος πάντων να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που θα πάρθουν. Και έβγαλε και αυτή την αφίσα όντως για αυτό που για μας στην Ευρώπη είναι αυτονόητο. Δυστυχώς στην γείτονα Τουρκία, όχι μόνο αυτονόητο δεν είναι, αλλά και όταν πηγαίνει η κορυφαία εκπρόσωπος της κυρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Φορντελάιεν, ακόμα και εκεί οι διακρίσεις υπάρχουν. Βέβαια, μετά από αυτή την αφίσα, ακολούθησε η σφοδρή επίθεση του κυρίου Ντράγκη στον Ερντογάν. Και ακόμα και σήμερα δεν είχε απαντήσει κανείς, κυρία Μαρκοπούλου. Από την Τουρκία κάνανε κάποια μικρά πράγματα, περιμέναν να ανακαλέσει ο κύριος Ντράγκη, ένας κορυφαίος ευρωπαϊστής, ένας άνθρωπος που στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη θέση του και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει. Η απάντηση αυτή του κυρίου Ντράγκη, βέβαια, ήρθε αμέσως μετά την επίσκεψή του στη Λιβύη, την ημέρα που πήγε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Ντράγκη είδε εκεί τι ακριβώς κάνει ο Ερντογάν. Και μετά αμέσως πήγε η κυρία Φοντελάιεν και είπε αυτά που είπε. Τι είπε ο κύριος Ντράγκη, γιατί είναι σημαντικό να ακούσουμε τα ίδια τα λόγια του κύριου Ντράγκη, σε μετάφραση βέβαια. Λέει, διαφωνώ κάθετα με τη συμπεριφορά του Ερντογάν στην πρόεδρο Φοντελάιεν. Η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη και λυπήθηκε πολύ για τον εξευτελισμό που υπέστη η κυρία Φοντελάιεν, είπε ο κύριος Ντράγκη. Με τέτοιους ανθρώπους, ας τους αποκαλέσουμε με το όνομά τους, είναι δικτάτορες. Πρέπει να συνεργαστούμε βέβαια, λέει, αυτό είναι λογικό, αλλά και αυτός που θέλει να συνεργαστεί μαζί τους πρέπει να είναι ειλικρινής και να ξέρει και ο Ερντογάν ότι αυτός που εκφράζει διαφορετικές ιδέες και απόψεις, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι απόψεις που πρέπει να εφαρμόσει και αυτός. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα. Η Ευρώπη ταρακουνήθηκε, κυρία Μαρκοπούλα. Ναι, ταρακουνήθηκε η Ευρώπη. Να σας βάλω λίγο κάποια ερωτήματα και απορίες, κύριε Τοπαλίδη. Ενοχλήθηκε η Ευρώπη, ταρακουνήθηκε η Ευρώπη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, το πιο σίγουρο ή αυτό που θα έκανε κάποια άλλη κυρία στη θέση της κυρίας Φοντερλάιν, θα ήταν να σηκωθεί και να φύγει, να το πω πολύ απλά. Γιατί έμεινε? Εντάξτε, το να σηκωθεί και να φύγει δεν είναι λύση σε αυτές τις συναντήσεις. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο κύριος Μισελ όμως... Ήταν να σηκωθεί από την καρέκλα του και να παραχωρήσει την καρέκλα του στην κυρία Φοντερλάιν και να την καθίστε. Και εκεί ακριβώς να γλύξει αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Μισελ, οφείλω να σας πω ότι απολογείται ακόμη και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει λήξει, να σας πω την αλήθεια. Ένιωσε αμηχανία, δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά νομίζω, κύριε Τοπαλίδη, ότι έβγαλε και ένα φόβο η στάση του αυτή. Τι φοβόμαστε τελικά, είναι δυνατόν? Δυστυχώς, αυτό που όλοι λένε στην Ευρώπη, ότι ο κύριος Ερντογάν είναι ένας απόλυτα αυταρχικός ηγέτης, που έχει μετατροπεί σε δικτάτορα, το λένε όλοι, αλλά φοβούνται την αντίδραση της κυρίας Μέρκελ. Φοβούνται τη Γερμανία, η οποία
ακόμα και σήμερα, ασχέτως που η κυρία Φον ντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα, ζει το μοίρα του μέλητος. Βέβαια, κυρία Μαρκοπούλου, αν ήταν η Άγγελα Μέρκελ, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά ο Τούρκος πρόεδρος? Η Άγγελα Μέρκελ είναι φίλη του. Η Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε απόψεις πριν πάει στην Τουρκία για τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, για τα δικαιώματα των γυναικών. Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη ότι αυτό που κάνει η Τουρκία δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν την είδε λοιπόν ως φίλη και αν θέλετε πήγε να την τιμωρήσει, γιατί διαμαρτυρήθηκε και γιατί είναι γυναίκα. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιον από τους δύο λόγους ο αυταρχικός Ερντογάν θέλησε εντός ή εκτός εισαγωγικών να τιμωρήσει την κυρία Φον ντερ Λάιεν για τις δηλώσεις που έκανε για τη συνθήκη ή γιατί είναι γυναίκα. Γιατί τον έπαιρνε να συμπεριφερθεί έτσι, συγγνώμη για τη λέξη, να συμπεριφερθεί έτσι στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, ενώ αν ήταν η Άγγελα Μέρκελ, η Ευρωπαία καγκελάριος, σε καμία περίπτωση δεν θα φερόταν έτσι. Πάντως εγώ νομίζω ότι ο Ερντογάν λέει ποιοι είναι φιλικοί για μένα και ποιοι είναι εχθρικοί για μένα. Το ξεχωρίζει και αυτό για να αποδώσει τιμές. Είναι σημαντικό όμως να δούμε ότι ο κύριος Ντράγκη τελικά δεν ήταν μόνος του. Ο πρόεδρος του Λουξεμβούργου, υπουργός εξωτερικών, συγγνώμη, ο Άσελμπρον, έκανε μία δήλωση και είπε ότι με αυτές τις συνθήκες, όταν η Τουρκία χλεβάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν εξοντώνει πολιτικά τους Τούρκους, όταν αρνείται την προστασία της Σύμβασης Συμφωνίας Κωνσταντινούπολης για τις γυναίκες, δεν μπορεί να μιλάμε για τελωνιακή ένωση και δεν μπορεί να μιλάμε για βίζες. Νομίζω ότι η ζημιά που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παθαίνει είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί αυτό που συζητάγαν όλοι πίσω από κλειστές πόρτες, το αυταπόδεικτο και αυτό που λέει ότι θα δούμε μέχρι τον Ιούνιο, τελικά δεν είναι μέχρι τον Ιούνιο. Επανέρχονται οι παλιοί προβληματισμοί της Ευρώπης, της Γαλλίας του Μιτεράν, της Γαλλίας του Σιράκ, της Γερμανίας του Κολ, ότι στην Τουρκία τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν λειτουργούν. Και όταν μια χώρα δεν εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορεί να μιλάει για σχέση με την Ευρώπη. Είναι σημαντικό ότι η Ευρώπη, τουλάχιστον φραστικά σε αυτό το επίπεδο, επανέρχεται στις αξίες της και μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί τελικά αυτό μας ξεχωρίζει από τις άλλες χώρες της Ανατολής και σε οπουδήποτε αλλού είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω, κύριε Τοπαλίδη, ότι η κίνηση αυτή του Ερντογάν άνοιξε τον ασκό του αιώλου και βέβαια θα έχουμε συνέχεια και σε δηλώσεις τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον έτσι δείχνει η κατάσταση. Και βέβαια όλα αυτά γίνανε στον απόϊχο των κυρώσεων που βάλανε οι Αμερικανοί, το State Department, στον Ερντογάν. Δηλαδή όλα αυτή η ομπρέλα άνοιξε σήμερα και μιλούν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Γιατί η κυβέρνηση Biden, ο πρόεδρος Biden και το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής προχωρούν σε μέτρα και κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Κύριε Τοπαλίδη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ να σας ευχαριστώ, κυρία Μαρκοπούλου, και εσάς και τους τηλεθεατές μας. Καλό μας βράδυ.